Καλησπέρα παιδιά, ο Δημήτρης Β' εδώ και σήμερα θα δούμε στο Πανελλήνιες ΑΕΠ ένα ενιαίο PDF το οποίο περιέχει όλη τη θεωρία του μαθήματος. Για όποιον βλέπει για πρώτη φορά κάποιο βίντεό μου, θυμίζω ότι το Πανελλήνιες ΑΕΠ είναι ένα project που προσπαθεί να δημιουργήσει έναν ιστόχωρο με εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα των Πανελληνίων της πληροφορικής, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας, είτε για τους δικούς του λόγους ότι θέλει να δει κάτι πιο extreme, είτε επειδή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για φροντιστήριο, να βρει ένα χώρο όπου μπορεί να διαβάσει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό από κατηγοριοποιημένη τη θεωρία λιμένες ασκήσεις, πολλαπλής επιλογής λιμένα, καθώς και εκπαιδευτικά βίντεο διαλέξεων. Όπως είχα ενημερώσει και πριν λίγους μήνες, είναι έτοιμο το νέο site του Πανελλήνιες ΑΕΠ, το οποίο ακούει στο svnsjp.github.io. Στην κατηγορία Πανελλήνιες ΑΕΠ άνοιγε μια μεγάλη ιστοσελίδα, στην οποία έχει 4 κουμπάκια. Κάθε ένα είναι σε μια άλλη κατηγορία από δωρεάν ασκήσεις, κατηγοριοποιημένη θεωρία ή λύση των ασκήσεων, καθώς και εκπαιδευτικά βίντεο του ΑΕΠ. Στην προκειμένη περίπτωση θα δούμε το ενοποιημένο PDF της θεωρίας του ΑΕΠ στο κόκκινο κουμπάκι όπου έχει και την θεωρία και επιλέγουμε η θεωρία του ΑΕΠ. Θα αργήσει να φορτώσει λιγάκι γιατί είναι μεγάλο το PDF σε μέγεθος και θα μας φορτώσει το 90 σελίδο PDF της θεωρίας του ΑΕΠ. Προσοχή, μην το χρησιμοποιήσετε για να διαβάσετε τη θεωρία του ΑΕΠ αποκλειστικά από αυτό το PDF, χρησιμοποιήστε το συμπληρωματικό με το βιβλίο σας. Πάντα ο οδηγός μας είναι το βιβλίο και συμπληρωματικό υλικό χρησιμοποιούμε και ό,τι άλλη σημείωση έχουμε και βρούμε. Στο PDF θα βρείτε όλη σχεδόν τη θεωρία του μαθήματος, καθώς και διάφορα tips και tricks για να τα θυμάστε καλύτερα, αλλά και παραδείγματα για να τα κατανοήσετε καλύτερα. Θα βρείτε και θεωρία σχετικά με τα πολυθεωρητικά κομμάτια ως προς το τι είναι αλγόριθμος και όλα αυτά. Θα δούμε τις δομές δεδομένων και με ωραία παραδείγματα έτσι ώστε να μας είναι πιο εύκολο. Αν κατεβάσετε το PDF στον υπολογιστή σας θα δείτε ότι περιέχει και bookmarks με το κάθε κεφάλαιο ξεχωριστά, δηλαδή ξεχωριστό κεφάλαιο για τις δομές δεδομένων, ξεχωριστό κεφάλαιο για τα υποπρογράμματα, ξεχωριστό κεφάλαιο για ουρές, λίστες, αποσφαλμάτωση, πίνακες. Θεωρώ ότι περιέχει μια πολύ καλή σύνοψη από όλη τη θεωρία του ΑΕΠ και θα σας βοηθήσει τις τελευταίες αυτές οι μέρες να κάνετε μια πολύ γερή επανάληψη για να τα πάτε πάρα πολύ καλά στις Πανελλήνιες. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι θεωρείται ότι καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε αποκλειστικά τέτοιου είδους λύσεις, αλλά να χρησιμοποιούμε αυτές τις λύσεις συμπληρωματικές με το κανονικό μας βιβλίο για μια καλύτερη, ευκολότερη και γρηγορότερη επανάληψη. Θυμίζω εκτός και από τη θεωρία σε PDFs υπάρχουν και βίντεο στο YouTube όπως με το μαθαίνουμε τον πολλαπλασιασμό αλλά ρωσικά, όπου μπορείτε να συμβουλευτείτε για να δείτε κάποια πράγματα περισσότερα. Και εκτός από το PDF της θεωρίας υπάρχει και το PDF με 250 λιμένα σωστό λάθος, τέταρτη έκδοση, τέταρτο revision, στο οποίο θα βρείτε πάρα πολλά σωστό λάθος λιμένα, τα οποία θα σας βοηθήσουν να κάνετε επίσης μια γέρη επανάληψη πριν πάτε να δώσετε. Έχουν γίνει πάρα πολλοί ελέγχοι. Ωστόσο, αν δείτε κάποιο που σας φανεί περίεργο, μην διστάσετε να μας στείλετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Instagram Πανελλήνιες ΑΕΠ ή στο account μου στο Instagram ή σε όποιο άλλο social media θέλετε, svnsjp. Μπορείτε να με βρείτε σε όλα τα social media, ακόμα και στο Telegram. Εκτός από την οργανωμένη θεωρία του ΑΕΠ, θυμίζουμε ότι υπάρχουν και διάφορες ασκήσεις, θέματα Α, Β και Γ και Δ, καθώς και ένα διαγωνισμό προσομοίωσης, τα οποία έχουν θέματα τα οποία είτε έχουν ήδη πέσει πανελλήνιες, είτε παρόμοια, ή ιδέες τα οποία μπορούν να πέσουν. Θυμίζω ότι τις προηγούμενες 2 χρονιές ένα θέμα από αυτά ήταν από αυτά που είχα προτείνει. Που ξέρετε, μπορεί και φέτος να έχω τις ίδιες μαθητικές ικανότητες. Αυτά από εμένα. Αν θέλετε να υποστηρίξετε το project, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι, κάντε ένα follow στο Instagram account μας και τα λέμε σε κάποιο επόμενο βίντεο. Καλή επιτυχία!